Καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο σπίτι του κύριου Παντελή Πρόγειου. Θα σας παρουσιάσουμε ένα review για το καινούργιο CM040D της Κύμα, το οποίο μας έδωσε πριν λίγες μέρες το παιχνίδι στα χέρια μας και θα παίξει ένα παιχνιδάκι. Λοιπόν, μέσα βλέπουμε τα κλασικά βιβλιαράκια τα οποία έχουν αρκετές ενημερώσεις μέσα. Βέβαια το κακό είναι ότι έχουν πολλά κινέζικα, αλλά από ό,τι βλέπω έχουμε και αγγλικά. Κλασικά μας λέει για διάφορα, για τα σκοπευτικά, για το hop-up του, τις γεμιστήρες και διάφορα πράγματα τα οποία πάνω κάτω περισσότεροι εσώ τα γνωρίζουν. Άλλο ένα ενημερωτικό και από ό,τι βλέπω έχει ένα πολύ ωραίο πακέτο. Προστατευτικό, φελιζόλ παντού για να μην χτυπήσει το όπλο σε οποιαδήποτε μεταφορά και αν γίνει. Και ανοίγουμε. Το όπλο έρχεται μαζί με μια μπαταρία η οποία είναι 8,4 1200 mAh. Είναι μια μέτρια προς καλούτσικη μπαταρία για ένα όπλο τέτοιο. Μαζί του επίσης έχετε μια γεμιστήρα με μπιλάκια από ό,τι ακούτε, γιατί πρόσφατα ήταν σε παιχνίδι. Και το άφησα έτσι για να το δοκιμάσουμε κιόλας. Λοιπόν, η οποία παίρνει ως 450-500 μπύλες, έτοιμα από την εταιρεία. Με φωτιστή, ο οποίος... και μπιλάκια δώρο. Λοιπόν, ο οποίος είναι στα 8,4-250 mAh. Είναι αργός φωτιστής, αλλά δεν μας πειράζει, καλύτερα αργά παρά γρήγορα. Χαλάνε οι μπαταρίες αλλιώς γρήγορα. Και επίσης έχουμε και ένα ρυθμιστή για τα σκοπευτικά μας. Πολύ καλό. Φύγουμε στην άκρη αυτά λοιπόν. Και συνεχίζουμε με το όπλο μας. Το όπλο μας είναι αυτό εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε. Βασικά, πολύ εντυπωσιακό look. Είναι μαύρο μάτο όπλο. Τα πλαστικά του χειροφυλακτήρας και το κοντάκι και η πιστολοειδή είναι πολύ όμορφα. Τα περίμενα για 150 ευρώ, τα περίμενα λίγο χειρότερα. Η ουσία είναι ότι θα το έλεγε και για ένα όπλο πολύ ακριβό, πολύ πιο ακριβό από ότι είναι αυτό εδώ. Έχει το κουμπάκι εδώ πέρα που βλέπουμε για να ανοίγει το κοντάκι και να κλείνει και είναι σαν ένα κανονικό ΑΚ. Έχει mount εδώ πέρα για τον αορτήρα, όπως και από την άλλη μεριά εδώ mount. Τα σκοπευτικά του είναι ρυθμιζόμενα, όπως ξέρουν πολλοί. Μεταλλικά μέρη παντού, μεταλλικό hop-up, πολύ σημαντικό. Αυτά. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να δούμε το πώς μπαίνει η μπαταρία του. Δυστυχώς μπαίνει εδώ πέρα πάνω. Είναι ένα θεματάκι το οποίο περιορίζει. Περιορίζει δυστυχώς γιατί δεν μπορείς να βάλεις πολλές μπαταρίες. Στην ουσία παίρνει αυτήν εδώ, η οποία μπαίνει μέσα στο tube. Μπαίνει μέχρι μέσα. Και αναγκαστικά την κουμπώνεις εδώ. Κλείνουμε το καπάκι. Και τη χειβολία του δεν είναι και πολύ μεγάλη γιατί η μπαταρία είναι 8,4. Είναι κάπως έτσι περίπου. Τι μετρήσουμε σε λιγάκι. Δεν είναι άσχημη, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά καλή. Τώρα στη συνέχεια θα δούμε ένα κοντινό για το όπλο, για να δείτε πώς βλέπω και εγώ το όπλο από κοντά, για να παρατηρήσετε και τις λεπτομέρειες που σας έλεγα ότι δεν είναι και τόσο άσχημο για τα λεφτά του. Λοιπόν, ξεκινάμε από το κοντάκι του, το οποίο φαίνεται αρκετά σκληρό. Εδώ έχουμε το mount του, το κουμπάκι το οποίο σας έλεγα για να το ανοίξουμε όταν είναι κλειστό το κοντάκι, η πιστολοειδή η οποία είναι πλαστική, το οποίο δεν της φαίνεται και τόσο, η γεμιστήρα του, ο χειροφυλακτήρας που και αυτός είναι αρκετά σκληρό πλαστικό, τα υπόλοιπα άλλο μέταλλο, μαύρο ματ, πολύ όμορφο και επίσης έτοιμο mount για σκοπευτικά.
Holosight, Red Dots, Διόπτρες, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι σχετικά λίγο πιο κοντό από τα υπόλοιπα Kalashnikov, αλλά προσωπικά εμένα μου αρέσει περισσότερο. Τα σκοπευτικά του είναι πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένα. Για κύμα και 150 ευρώ, όπως είπα και προηγουμένως, δεν θα το περίμενα τόσο καλά. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε τα FPS του και τα ταχυβολία του. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα δοκιμάσουμε τα FPS του CM040D για να δούμε τι ρίχνουμε με 020. Πάμε λοιπόν. .368. .365. 63.